Τώρα θα μιλήσουμε για το Homo sapiens neanderthalensis. Το πρώτο απολίθωμα που ανήκε στον άνθρωπο του Νεάντερταλ ανακαλύφθηκε το 1856 στην κοιλάδα Νεάντερταλ της Γερμανίας, από όπου και πήρε το όνομά του. Η περιοχή όπου ζούσαν ήταν η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή. Είναι πιθανό ότι οι Νεάντερταλ μετανάστευσαν στη Μέση Ανατολή από την Ευρώπη κατά τη διάρκεια πολύ κρύων και σκληρών χειμώνων που επικρατούσαν στην Ήπειρό μας. Ο άνθρωπος του Νεάντερταλ εμφανίστηκε περίπου πριν από 350.000 χρόνια και έζησε μέχρι και πριν από 35.000 χρόνια. Κάποιοι επιστήμονες θεωρούν ότι το είδος αυτό εξαφανίστηκε 28.000 χρόνια πριν. Το μέσο ύψος των αρσενικών υπολογίζεται σε 1 μέτρο και 68 εκατοστά και των θηλυκών σε 1 μέτρο και 56 εκατοστά. Το μέσο βάρος των αρσενικών υπολογίζεται γύρω στα 65 κιλά και των θηλυκών γύρω στα 54 κιλά. Ο εγκέφαλός τους ήταν κατά μέσο όρο 1500 με 1600 κυβικά εκατοστά, δηλαδή μεγαλύτερος από των σύγχρονων ανθρώπων. Αυτό θεωρείται ότι οφείλεται στο ότι ζούσαν σε κρύα κλίματα. Υπήρχαν όμως και εξαιρέσεις στα παραπάνω, παραδείγματος χάρη ένα απολίθωμα που βρέθηκε στο Ισραήλ ανήκε σε άτομο που ήταν υψηλότερο από 1 μέτρο και 80 εκατοστά και είχε πολύ μεγάλο όγκο κεφάλου, γύρω στα 1740 κυβικά εκατοστά. Ο άνθρωπος του Νεάντερταλ σε γενικές γραμμές ήταν πιο κοντός, πιο γεροδεμένος και πιο ομοιώδης από τους σύγχρονους ανθρώπους. Χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν προσαρμογές στα κρύα και ξηρά περιβάλλοντα στα οποία ζούσε. Το κρανίο του ανθρώπου του Νεάντερταλ ήταν μακρύ και χαμηλό. Στο πίσω μέρος του είχε ένα εξόγκωμα, τον ηνιακό κόρυμβο, και ένα βύθισμα, τον υπερηνιακό βόθρο, για την πρόσφυση των ισχυρών μυών του λαιμού. Είχαν χοντρά, καμπύλα και έντονα υπερόφρια τόξα και σχετικά επίπεδο και χαμηλό μέτωπο, η λεγόμενη αναθόλωση. Το πρόσωπο παρουσίαζε μια χαρακτηριστική προεξοχή στο μέσο, καθώς διέθετε πολύ μεγάλη και φαρδιά μύτη. Η μεγάλη μύτη χρησίμευε στην θέρμανση του κρύου αέρα που εισέπνεα. Είχαν γωνιώδη ζυγωματικά οστά. Η γνάθη τους ήταν μεγαλύτερη και πιο δυνατή από τις γνάθους των σύγχρονων ανθρώπων. Διέθεταν ένα κενό πίσω από τον τρίτο γομφίο, τον λεγόμενο οπισθογόμφιο χώρο. Η κατώ γνάθος δεν διέθετε πηγούνι, σε αντίθεση με τους σύγχρονους ανθρώπους. Τα δόντια τους ήταν μεγαλύτερα από αυτά των σύγχρονων ανθρώπων. Η διατροφή τους περιελάμβανε κατά το μεγαλύτερο βαθμό κρέας, το οποίο το έβρισκαν από το κυνήγι μεγάλων θηραμάτων όπως τάραντι, μαμούθ και κόκκινα ελάφια. Η διέτα τους συμπληρωνόταν από φυτικές τροφές, ωστόσο η μισή από τους σκελετούς που έχουν ανεβρεθεί παρουσιάζουν ενδείξεις έλλειψης θρεπτικών συστατικών. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να ασκούσαν κανιβαλισμό σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανότατα κατά τη διάρκεια μεγάλων διαστημάτων έλλειψης τροφής. Οι πληθυσμοί που ζούσαν σε παράκτιες περιοχές χρησιμοποιούσαν ως πηγές τροφής και μαλάκια, ψάρια, ακόμη και φώκες.
γενετικές μελέτες που έγιναν τόσο στο μυτοχονδριακό DNA όσο και στο DNA του πυρήνα έδειξαν ότι οι Νεάντερταλ και οι σύγχρονοι άνθρωποι επιμύχθηκαν, αν και σε μικρό βαθμό. Οι μελέτες αυτές ανακάλυψαν στο DNA των Νεάντερταλ ένα γονίδιο για κόκκινα μαλλιά και ανοιχτό χρωμοδέρμα, την ύπαρξη του γονιδίου FOXP2 που σχετίζεται με την ικανότητα ομιλίας και ομάδα αίματος 0 σε δύο αρσενικά άτομα. Οι σημερινοί Ευρωπαίοι και Ασιάτες μοιράζονται κοινό γονιδίωμα με τους Νεάντερταλ σε μικρό ποσοστό, περίπου 1-4%, ενώ οι Αφρικανοί καθόλου. Αυτό ερμηνεύεται ως επιμιξία που έλαβε χώρα αφού οι σύγχρονοι άνθρωποι είχαν μεταναστεύσει από την Αφρική σε Ευρώπη και Ασία. Παρόλο που έζησαν στην Ευρώπη σε περιόδους δρυμίων κλιματικών συνθήκων και ήταν προσαρμοσμένοι σε αυτές, τελικά εξαφανίστηκαν. Προτείνονται δύο θεωρίες. Πρώτον, αφομοιώθηκαν σταδιακά από τους σύγχρονους ανθρώπους διαμέσου της επιμιξίας. Είναι η λεγόμενη θεωρία υβριδισμού. Εξάλλου, οι σύγχρονοι άνθρωποι και οι άνθρωποι του Νεάντερταλ συνυπήρξαν για τουλάχιστον 10.000 χρόνια. Οι υπέρμαχοι της θεωρίας αυτής υποστηρίζουν ότι οι Νεάντερταλ αποτελούσαν υποείδος του Homo sapiens και όχι ξεχωριστό είδος και γι' αυτό τους αποκαλούν Homo sapiens neanderthalensis. Δεύτερον, αντικαταστάθηκαν βαθμιαία από τους σύγχρονους ανθρώπους. Έτσι λέει η δεύτερη θεωρία. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας υποστηρίζουν ότι οι Νεάντερταλ ήταν ξεχωριστό είδος και τους κατατάσσουν στο είδος Homo neanderthalensis. Οι λόγοι αυτής της αντικατάστασης μπορεί να ήταν βιολογικοί, δηλαδή μπορεί να ήταν λιγότερο προσαρμοσμένοι από τους σύγχρονους ανθρώπους, ή κοινωνικοί και πολιτιστικοί, παραδείγματος χάρη λιγότερο αποτελεσματικοί τρόποι κυνηγιού. Επίσης, στην εξαφάνισή τους μπορεί να συνέβαλε και η τρομακτική επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθήκων, καθώς η Ευρώπη καλυπτόταν από παγετώνες κατά το χρονικό διάστημα 65 έως 25.000 χρόνια πριν. Επίσης, δεν αποκλείεται η βίαιη εξόντωσή τους από τους σύγχρονους ανθρώπους. Ζούσαν ομαδικά σε σπηλιές ή σε καλύβες και χρησιμοποιούσαν τη φωτιά για να ζεσταθούν, να ψήσουν την τροφή τους και για προστασία. Ντύνονταν με προβιές. Άφησαν δείγματα τέχνης, έστω και πρωτόγονης μορφής. Έθαβαν τους νεκρούς τους, σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με άνθη, ένα δεδομένο που υποδήλωνε ότι πίστευαν στη μεταθανάτια ζωή. Είχαν πολιτισμό, έστω και σε πρωτόγονη μορφή, και χρησιμοποιούσαν κατεργασμένα λίθινα εργαλεία. Πιστεύεται ότι φρόντιζαν τα ηλικιωμένα άτομα και τους αρρώστους της ομάδας τους. Σήμερα θεωρείται ότι οι άνθρωποι του Νεάντερταλ δεν είναι άμεση πρόγονοι μας, αλλά αποτελούν πλάγιο κλάδο του εξελικτικού δέντρου των ανθρώπων.